οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στον πλατανότοπο του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα ανέδειξε ο πρόεδρος της κοινότητας Γιάννης Ναϊτίδης, που όπως ανέφερε τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας 20 και Τρίτης 21 Μαρτίου, άγνωστοι ξύλωσαν και έσπασαν τα παγκάκια στον πολυχώρο που μεταξύ άλλων επισκέπτονται και μικρά παιδιά. Γινόμαστε μάρτυρες σε εικόνες τις οποίες πραγματικά δεν θέλουμε ούτε καν να τις σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το βράδυ, στον πλατανότοπο της Μαΐστρου, κάποιοι ανεγκέφαλοι, πραγματικά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε κάπως διαφορετικά αυτούς τους ανθρώπους, πήγανε και έσπασαν τα ξύλα από τα τραπεζοπακάκια του χώρου αναψυχής, δημιουργώντας πρόβλημα στην ασφάλεια όλων των επισκεπτών, στους μικρούς μας φίλους που επισκέπτονται καθημερινά εκεί για τις σχολικές τους εκδρομές, χωρίς να σκέφτονται όλα αυτά τα παραπάνω. Εμείς από την πλευρά του Δήμου, όπως το έχω πει πολλές φορές, θα πάμε, θα τα συντηρήσουμε, θα τα βελτιώσουμε, γιατί είναι ευθύνη και δική μας. Δυστυχώς όμως αυτές οι εικόνες θα πρέπει να σταματήσουν, είτε στο χώρο στον πλατανότοπο, είτε εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης καθημερινά που βλέπουμε που γινόμαστε μάρτυρες των ζημιών στη δημοτική περιουσία. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλα αυτά που δημιουργούν, που σπάνε, που καταστρέφουν, όλα αυτά είναι πόροι οι οποίοι πραγματικά είναι, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν για να βελτιωθούν και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς όμως μας στερούν αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης απευθύνει έκκληση για ακόμη μια φορά και στην αστυνομία για καλύτερη φύλαξη του χώρου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα περιστατικά που είναι αρκετά συχνά. Ανάλογα συμβάντα έχουν γίνει γνωστά και στο πάρκο Ανατολικής Θράκης, όπου επίσης οι καταστροφές είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Εγώ λίγο καλώ όλους τους δημότες μας. Είναι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι σε μια τέτοια κατάσταση όταν βλέπουμε κάποιον να δημιουργεί και να καταστρέφει και να θα πρέπει άμεσα να τα αναφέρουμε είτε στην αστυνομία. Και παράλληλα καλώ και την αστυνομία να εντείνει τις προσπάθειες και να μας βοηθήσει και αυτή με σκοπό να διασφαλίσουμε είτε τα διάφορα πάρκα τα οποία είναι συγκεκριμένα, αυτά τα πάρκα τα οποία έχουμε προβλήματα και δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα, αλλά και ένα χώρο αναψυχής όπως είναι ο Πλατανότοπος, όπου καθημερινά είναι μικρή και μεγάλη επισκέψιμη για τις σχολικές εκδρομές.